Ελπίζω να είστε καλά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σήμερα η μέρα μου είναι λίγο φορτωμένη. Πρέπει να κάνω κάποια story στο Instagram για το My Icona. Και έχω να κάνω και γύρισμα για το cooking κανάλι. Θα κάνω παστίτσιο, αλλά λίγο διαφορετικό. Λίγο έτσι μια παραλλαγή που εμάς μας αρέσει πολύ. Οπότε έχω και αυτό το γυρισματάκι, πρέπει να ετοιμαστώ, να ντυθώ, να βαφτώ κτλ. Σύν το ότι πρέπει να διαβάσει η Αναστασία και φυσικά το μεσημέρι να κάνουμε και το διαδικτυακό μάθημα. Οπότε σήμερα δεν θα βαρεθούμε ιδιαίτερα, έχουμε πραγματάκια να κάνουμε και μια χαρά καλύτερα. Έβαλα τυροπιτάκια να ψήσω για να φάμε για πρωινό. Καθότι το ψυγείο είναι παντελώς άδειο. Περιμένουμε το Γιάννη να έρθει, να πάει σούπερ μάρκετ ή σήμερα ή αύριο. Οπότε θα έχουμε και σούπερ μάρκετ hot. Ξέρω πόσο πολύ τα αγαπάτε. Ελπίζω να έχει κέφι να το κάνει. Θα τον ψήσω. Δηλαδή ξέρω ότι σας αρέσει πάρα πολύ να κάνει σούπερ μάρκετ hot ο Τζόνις, οπότε θα το φροντίσω να το κάνει. Σήμερα ξύπνησα κατά τις 7, μια χαρά ώρα, ξεκουράστηκα αρκετά, δεν ξέρω αυτό με το πονοκέφαλο, παιδιά, με το Webex. Απορώ μου πως και τα παιδιά είναι έτσι με τέτοιο πονοκέφαλο. Η δικιά μου κοιμήθηκε από τις 9 παρά εχθές, δηλαδή τέτοια κούραση, την πήρε ο ύπνος, έτσι που καθότανε, την πήρε ο ύπνος. Είναι κουραστικό αυτό το μπες βγες, βγάλω από εδώ, κάνω από εκεί, δεν δουλεύει, δεν ακούω, δεν βλέπω, δεν είναι αυτό. Είναι κουραστικό. Σε ελπίσουμε σήμερα να είναι καλύτερα. Γιατί έχουμε και καλό καιρό, καλό. Δεν βρέχει τουλάχιστον. Οπότε, μήπως είναι καλύτερα τα πράγματα. Επίσης, το άλλο θετικό είναι ότι βρήκα μία φίλη η οποία έχει εκτυπωτεί. Οπότε, θα με βοηθάει με τις φωτοτυπίες από τις ασκήσεις που στέλνουν. Δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Γιατί πραγματικά δεν μπορώ να τα γράφω. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γράφουν. Και είναι δύσκολο. Είναι κουραστικό, ρε παιδί μου. Είναι κουραστικό. Οπότε μια χαρά θα με βοηθήσει. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ, το ξέρω ότι με βλέπεις. Είναι πολύτιμη η βοήθεια, γιατί όταν δεν έχεις εκτυπωτή και σου στέλνει με τόσες ασκήσεις, γιατί δεν είναι πια μόνο η γλώσσα και τα μαθηματικά, είναι στα αγγλικά, είναι οι υπολογιστές. Δηλαδή, χθες σου έβαλε και ασκήσεις στους υπολογιστές κάποιες φωτοτυπίες να διαβάσουν. Θα είναι, ξέρω εγώ, και μπορεί να είναι και θεατρική αγωγή, να τους βάλει κάτι να φτιάξουν. Δεν μπορείς να το ξέρεις τι θα είναι. Οπότε βοηθά. Είναι χρήσιμος ένας εκτυπωτής. Πρέπει να μπει και αυτό στο πρόγραμμα των αγορών. Αυτά. Σας κλείνω. Έχω τελειώσει το μοντάζ μου και περιμένω να γίνει export. Καλά, θα γίνει έργο μεσήμερα αυτό. Και μήπως προλάβω σήμερα. Σήμερα έχει και μάθημα η Αναστασία, δεν νομίζω. Αύριο να μοντάρω και τη συνταγή για το άλλο κανάλι. Αυτά. Τώρα πρέπει να πάω να κάνω την κλήρωση για το YouTube. Θα το έχετε δει εσείς ήδη στο Instagram, θα έχει ανέβει. Αλλιώς ο νικητής θα έχει γραφτεί στην περιγραφή του βίντεο του διαγωνισμού και θα έχει καρφιτσωθεί και το σχόλιο του. Οπότε πηγαίνετε εκεί να δείτε αν ποιος κέρδισε. Θεωρώ ότι θα μου έχει ήδη στείλει ο νικητής, οπότε παρακάνω την κλήρωση αυτή. Και τα λέμε λίγο αργότερα.
Λοιπόν, ντύθηκα, πάμε έξω, πάω λίγο τράπεζα που έχω μια δουλειά και να πάω να πάρω καμία ντοματούλα για το μεσημεριανό και να γυρίσω μετά να βαφτώ, να τραβήξω τη συνταγή και τα story που θέλω. Δυστυχώς η κοπέλα που κέρδισε, ενώ μου απάντησε κατευθείαν στο μήνυμα, δεν μου στείλε ποτέ τη διεύθυνσή της, άρα δεν θα μπορέσω να τη στείλω και σήμερα το δώρο. Κρίμα γιατί εγώ έβαλα να λύγει σήμερα, γιατί ήξερα ότι σήμερα θα βγω έξω για τέτοιες δουλειές, δηλαδή τράπεζες και ταχυδρομεία κτλ. Οπότε τώρα δεν ξέρω πότε θα στο στείλω, κορίτσι, και αν μου στείλει τα στοιχεία σου εντός 2 ημερών. Γιατί αν δεν μου τα στείλει εντός 2 ημερών, θα βγάλω άλλη τυχερή. Sorry, αλλά τι να κάνω κι εγώ. Δεν μπορώ να σας παρακαλάω, ρε παιδιά. Λίγο γρήγορα να τα κάνουμε αυτά. Είναι λίγο κουραστικό. Λοιπόν, σας αφήνω. Πάω έξω και θα τα πούμε μετά μόλις γυρίσω. Τέλειωσα τα γυρίσματα για το Instagram, τέλειωσα και το γύρισμα για το παστίτσιο. Όπως βλέπετε έχουμε έναν χαμό εδώ, πρέπει να συμμαζέψω και να πλύνω. Και τώρα είναι στο φούρνο, οπότε αναμένουμε να γίνει το φαγάκι το ωραίο, να το δοκιμάσουμε. Και πραγματικά είναι μια εξαιρετική συνταγή, παιδιά. Είναι λίγο πειραγμένη, οπότε περιμένετε το Δεκέμβρη να ανέβει, είναι φανταστική. Παιδιά, δοκίμασα όνειρο, όνειρο, όνειρο. Φανταστείτε ότι είναι 11.30 ώρα το πρωί, 12 παρά και η μικρή τρώει. Μισό λεπτό να σας δείξω. Φαντασία, ωραίο. Mm. Για πες, μην καείς, παιδί μου. Ωραίο. Ωραίο. Mm. Καλύτερο από το άλλο που φτιάχνουμε που είναι στη σειρά. Mm. Καλύτερο αυτό, ε. Γιατί τα τρως όλα μαζί. Τέλειο. Ο αυστηρός κριτής της οικογένειας είπε ότι είναι τέλειο, περνάει το τεστ. Έχει μια παραλλαγή στο στήσιμο το συγκεκριμένο παστίτσιο, οπότε θέλω να περιμένετε πραγματικά να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Είναι νοστιμότατη. Λοιπόν, σας αφήνω. Πάω να μαζέψω φώτα. Ευτυχώς καθάρισα, όπως βλέπετε, και είναι όλα πάλι στην εντέλεια. Και να πάω να ξεβαφτώ. Να ξεντηθώ, να βάλω πάλι τα καραντινίστικα τα ρούχα, την πιτζάμα. Ξεκινάω μοντάζ τη συνταγή. Να προλάβω πριν ξεκινήσει η Αναστασία το μάθημα, τουλάχιστον να τελειώνει και αυτό. Έβαλα το βίντεο το άλλο να ανέβει, αλλά είναι από αυτές τις μέρες που έχω διπλό μοντάζ και παιδεύομαι λίγο, ρε παιδάκι μου, γιατί είναι και τα καθημερινά vlog που θέλουν και αυτό και αυτά τη δουλειά τους. Οπότε πάω να τελειώσω με εδώ για να προλάβω το μάθημα της μικρής, το βάλω να κάνει export αυτό από πίσω, ελπίζω να μην κολλήσει το σύμπαν δηλαδή, αλλά εντάξει, να κάνουμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οπότε σας αφήνω και τα λέμε λίγο αργότερα. Όσο έκανα μοντάζ ήρθε και ο Γιαννάκος, μας έφερε και 2 νέα παραμυθάκια για εκείνο και το ραδιάκι από τα Lidl. Είναι το Ξωτικό και ο Τάρανδος και τώρα μας έχει μείνει νομίζω Χιονάνθρωπος, Άη Βασίλης και Άγιο Βασιλίτσα που ουσιαστικά ηχογραφεί στο δικό σου παραμύθι. Ελπίζω να βρει κάτι και να τα πάρουμε γιατί είναι πάρα πολύ ωραία, θα πάμε να τα ακούσουμε μετά. Θα πάει τώρα σούπερ μάρκετ, αλλά δεν θα σας το βάλω σε αυτό το βίντεο. Θα πάρω ένα ρεπό αύριο, θα γυρίσουμε το σούπερ μάρκετ χολ για να το δείτε αύριο, μόνο αυτό, για να ξεκουραστώ λιγάκι παιδιά, γιατί πραγματικά με τόσο πολύ μοντάζ έχουν λίγο πεταχθεί τα μάτια μου έξω. Οπότε θα με συγχωρέσετε λιγάκι, αλλά λίγο ξεκούραση, έτσι, χωρίς βίντεο δεν θα μείνετε, απλά δεν θα είναι vlog. Πάω να τελειώσω το μοντάζ, γιατί σε λίγο ξεκινάει το μάθημα και πρέπει να γυρίσουμε και στο σούπερ μάρκετ χολ μετά, να δούμε πώς θα τα κάνουμε όλα που κάνει το παιδί μάθημα εδώ. Θα δω πώς θα βάλω ψυγείο και θα γυρίσουμε πιο μετά. Είδατε τώρα προβλήματα. Μέσα στο μεσημέρι τα μαθήματα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, τα λέμε μετά. Τέλειωσα το μοντάζ. Το έβαλα να γίνεται export. Η ώρα είναι 9.30, 2:25. Οπότε πάμε να φάμε γιατί σε λίγο ξεκινάει το μάθημα. Λέγαμε την κάμερα μπροστά. Πάμε να φάμε λοιπόν γιατί σε λίγο ξεκινάει μάθημα μικρή. Οπότε να έχουμε προλάβει να φάμε. Αυτά. Και μετά θα έρθει ο Γιάννης να γυρίσουμε το Super Market Hall για αύριο. Και ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα δουλεύει για να πάω λίγο να ξαπλώσω. Δεν μπορώ αυτό το μεσημέρι. Εγώ ξαπλώνω το μεσημέρι, ρε παιδιά. Με ζορίζει πολύ αυτό το πήγαινε, αλλά πήγαινε, αλλά πήγαινε, αλλά. Ας ελπίσουμε να μην κολλάει τουλάχιστον. Έλα, Πατρινακά. Εγώ άλλαξα υπολογιστή.
σπίτι και δεν έχω κάμερα, αλλά μπορείτε να με βλέπετε. Ξεκινήσανε μάθημα. Τον ήχο δεν το βλέπω πολύ καλά πάλι σήμερα. Πάλι με καθυστέρηση ακόμα και ξέρω, σε ελπίσουμε να φτιαχτεί. Κάθομαι τώρα από εδώ. Μέχρι να δούμε τι άλλο θα προκύψει με αυτό το WebEx. Είμαι καλή. Είμαι Λίκαινα, το είπα. Σωστά. Είσαι πολύ καλή, κυρία Λίκαινα. Σκέτο. Είμαι λες κυρία. Είχε κενό η Αναστασία. Γενικά σήμερα το WebEx ενώ ακούγεται καλά, βλέπουμε καλά, δεν μας ακούνε. Τουλάχιστον η μία δασκάλα, η άλλη μας άκουγε, δεν ξέρω τη φάση. Και γυρίσαμε τώρα το Supermarket Hall γιατί είχε κενό η Αναστασία. Οπότε πάνω πέρα στο αρχεία μέσα γιατί σε λίγο ξεκινάει το καινούριο μάθημα. Και να πάμε να κάτσουμε λίγο από εκεί. Θα την βάλω από το κινητό τώρα να το βλέπει, τουλάχιστον να ακούει για να μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα. Γιατί είναι με τη δασκάλα τους, δεν είναι δηλαδή αγγλικά και τέτοια που μπορεί ας πούμε να μην συμμετέχει. Και είναι κρίμα γιατί να τώρα τους έκανε προπαίδεια και ενώ τα ξέρει η Αναστασία δεν μπορούσε να απαντήσει. Ξέρω τη φάση αυτό το πράγμα. Συνέχεια, μια φτιάχνεται, μια χαλάει, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Τα λέμε λίγο αργότερα. Καλημέρα. Κάνω μοντάζ το προχθεσινό vlog και συνειδητοποίησα ότι δεν σας έκλεισα το βίντεο. Είχα τόσο κούραση από την τηλεκπαίδευση που απλά ξάπλωσα, με πήρε ο ύπνος και το μόνο που πρόλαβα ήταν να τραβήξω το πλάνο με τη θάλασσα. Οπότε λοιπόν ήρθα να σας χαιρετήσω. Την έβαλα τελικά και παρακολουθούσα από το κινητό και μπορούσε να συμμετέχει το παιδάκι, οπότε μια χαρά. Και αυτά, ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή παρέτσα. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε αύριο. Φιλάκια!